συναντήσω τον πιο τρελό μου φίλο, άνθρωπο του fitness. Μα είναι θεότρελο. Τα καλύτερα έχω πει αυτόν, έτσι μην πήρε τίποτα. Έλα, Νικό, έλα, έλα, γόρι μου. Έλα. Καλησπέρα. Γεια σου, Νικό. Καλά είμαστε εσείς. Εντάξει, τα λέμε καλά. Πώς πας? Πολύ ωραία. Μόλις με διέκοψες από την προπόνηση, αλλά δεν πειράζει. Θα σου αφιερώσω 10 λεπτά. Τι καλός που είσαι, σε ευχαριστώ. Άντε, καλά σου. Κοίτα να δεις, έχω φέρει εδώ, γιατί ήσουν και ο πρώην πρωταθλητής του Drift. Θέλω να πούμε μερικά πραγματάκια, να θυμηθούμε μερικά πραγματάκια. Μάλιστα. Αλλά το βασικότερο που σου έχω φέρει εδώ είναι για να μου πεις αν μπορούν οι αναγνώστες του SDN που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, μια και είχε ακόμα βροχές. Ναι. Αρκετές να προλαβαίνουν να φτιάξουν το σώμα ή όχι. Γιατί είσαι both, είσαι δηλαδή, συνδυάζεις drift, είσαι drifter. Μπράβο, ναι. Με γυμναστή, κατάλαβες γι' αυτό. Κοίταξε να δεις, σε ευχαριστώ καταρχάς που με κάλεσες. Θέλω να πάρεις το κανονικό σου το ύφος μόνο. Ωραία. Εντάξει. Θέλω το κανονικό μου. Είναι το τέλειο το δικό μου, το αυθεντικό, το original που ουλιάσαι. Αφού σε τρελώσει κατά κύριο λόγο. Πάντα είναι τρελός. Τότε... Μην κουρέψω τώρα και αρχίσω τα μπέρμπις. Όχι ακόμα. Μπορώ καταρχάς το κύριο, μπορώ να ξεκινήσω. Φυσικά, το ναι, κύριο ναι. Θέμα του drift σε συνδυασμό με τη γυμναστική έγινε θέλοντας χέρια, για να αποκτήσω χέρια. Για να αποκτήσω χέρια θα πρέπει δηλαδή να πάω ξεκινήσω στο γυμναστήριο, οπότε καταλαβαίνεις ότι το ένα έφερε το άλλο. Έλα ρε εσύ, πες το κατά δεύτερον, κατά δεύτερον το κύριο λόγο το δεξί χέρι που πλέον δεν υπήρχαν τότε τα υδραυλικά χειρόφαινα, τα αδερφής και τα λοιπά, συγγνώμη. Έπρεπε να έχεις και λίγο δύναμη στο δεξί χέρι για να τραβάει λίγο καλύτερα το χειρόφωνο. Όπως καταλαβαίνεις, αναγκαστικά πρέπει να ξεκινήσω το γυμναστήριο. Τώρα το ερώτημα που έδεσε αυτό όσο αφορά τη βροχή, θα πω σε όλους αυτούς. Κάτσε, αυτό θα το αναλύσουμε σε λίγο. Κάτσε να μην πούμε στο drift, θα το πούμε αυτό. Ναι, ωραία. Λοιπόν, ωραία. Θέλω να μου πεις γιατί δεν σε βλέπουμε να driftάρεις τώρα. Κοίταξε να δεις, περιμένω την κατάλληλη στιγμή. Ναι. Να μολύσεις τα άλογα. Μπράβο. Πόσα είναι τα άλογα? Είναι αρκετά. Είναι κοντά στα χίλια. Έχω δει κάτι, γι' αυτό το λέω. Ναι, είναι κοντά στα χίλια. Ναι. Τα άλογα είναι αρκετά. Ναι. Θα είναι πολύ τριφταριστά και θα βλέπω τεχνολογία που μια και έχει αλλάξει. Πιστεύω ότι θα βοηθούμε αρκετά και τα χέρια αυτά τα συγκεκριμένα τα οποία γυμνάζονται τα τελευταία 5 χρόνια. Άρα λοιπόν θα δώσω μια εξέχουσα θέση στο βάθρο. Θα μου αποκαλύψεις αυτοκίνητο? Όχι, θα σου αποκαλύψω. Άρα δηλαδή επιστρέφεις τα drift, θα σε ξαναδούμε. Πιστεύω ότι είναι αργά ή γρήγορα θα ξαναγίνει αυτό το κομμάτι και με πάρα φυσικά με πάρα πολύ καλό αυτοκίνητο το οποίο είναι και καινούριο και πολύ ήδη και στα αντιπροσωπείες. Δηλαδή είναι καινούριο αυτοκίνητο, δεν θα παίξουμε κάτι πάλι. Μάλιστα, θα κάνεις grand εμφάνιση. Όπως αρμόζει πες δηλαδή, σε παρακαλώ. Μάλιστα, θέλω να μου πεις όσο ασχολιώσουν μια σκέψη. Όσο ασχολιώσουν παλαιότερα, το αυτοκίνητο το οποίο ήταν για σένα το πιο... Σταθμός, ας πούμε. Ναι. Το όπλο βασικά. Το γνωρίζεις. Το όπλο είναι το δικό μου το αυτοκίνητο. Ήταν το 350Z, το οποίο το αγαπώ ακόμα. Και εύχομαι στον επόμενο ιδιοκτήτη του να το προσέξει ιδιαιτέρως. Είναι το μοναδικό αυτοκίνητο το οποίο μου έχει συγκινήσει απίστευτα, έχει δώσει τα πάντα, με έχει καταξιώσει σε πάρα πολλά κομμάτια και στην ταχύτητα και στα άλογα και στην αξιοπιστία του. Φυσικά τα έφτιαξε. Τα δικά μου τα χεράκια αυτά τα, όπως καταλαβαίνεις, φτιαγμένα από το Fitbox 66. Αυτό είναι το αυτοκίνητο το οποίο με έχει αφήσει απόλυτα ικανοποιημένο και φυσικά για το προηγούμενο μου το Honda S2000, το οποίο και αυτό ήταν η αρχή ουσιαστικά της πίσω κίνησης για μένα. Όπου με τις πρώτες βροχές δεν έχανα την ευκαιρία να φύγω και να ξεκινήσω λίγο ξέρεις. Εξασκείς τον drift ακόμα στην καθημερινή σου ζωή ή να μην πούμε καλύτερα. Καλύτερα να μην πούμε, εγώ ξέρω. Άσε να μην πούμε. Τι άλλα. Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ τι κάνεις. Πόδα καλά μωρέ, όλα. Θέλω να μου πεις πόσο ψώνιο έχεις με τα χέρια σου, αγόρι. Τώρα που ξυπήγε τα χέρια σου, μου λες. Τίποτα. Τα χέρια χρειάζονται πάρα πολύ για όλους τους σκοπούς. Έτσι δείχνεις όταν βγαίνεις από εδώ. Όταν κάποιος πρέπει να μου δείξει, κάνουμε τη γνωστή κίνηση του τριφογυριστού χεριού. Αυτό. Μπράβο. Να στρίψω αριστερά. Ακόμα και πίσω, αν είναι να δείξεις, κάνεις ολόκληρη την κίνηση για πίσω. Πάντα. Και φυσικά με μια καλή αναπνοούλα την κρατάς για 5-10 δευτερόλεπτα για να μπορέσεις να φαίνεται και φλεβικότητα. Ναι, κατάλαβες. Αυτά τα πράγματα είναι πλέον
για μας είναι τρόπος ζωής. Να έρθω στο Fitbox, θέλω να μου πεις το 66 μου αρέσει με ένας αριθμός. Είναι εκεί επειδή ακριβώς είναι. Επειδή είναι η Ροδοπόλος 66, ακριβώς, αλλά φαίνεται τελείως διαφορετικό το όλο concept. Ναι, το δηλαδή αν ήσουν στο 68 θα το έλεγες 68. Όχι, απλά έτυχε το 66, μας έβγαλε το Route 66, το από οποίο το 66, λέω. Μπράβο, οπότε το λόγο μας βασίστηκε σε ένα κομμάτι από τη συγκεκριμένη ταμπέλα, έχοντας το νούμερο. Άλλοι χρησιμοποιούν την ταμπέλα χωρίς να έχουν το νούμερο, αλλά εμείς έχουμε το νούμερο. Έχουμε και τη χάρη. Είμαστε και νούμερα. Και νούμερο ένα. Σίγουρα. Οπότε δουλεύουμε πολύ καλά, κάνουμε ουσιαστικά ασκήσουμε του κουμπάζου CrossFit, Functional, Άρση Βαρών, Νόργανη, σε ένα συνδυασμό με υψηλή ένταση, οπότε με πολύ δυνατό αποτέλεσμα. Όπως καταλάβετε, το αποτέλεσμα θα το δείτε και σε λίγο στις πίστες. Με ένα αυτοκίνητο σταθμό μυστικό. Θα μου δώσεις ένα κλου για το αυτοκίνητο σταθμό μυστικό. Διάπονας. Ναι. Εδώ ξέρω τότε. Δεν ξέρεις τίποτα. Όχι, ξέρεις τίποτα. Έλα, θα μου πει μετά. Μπορεί να σου πω μετά. Τώρα δεν σου λέω τίποτα. Δεν λέω σε κανένα τίποτα γιατί πραγματικά αυτό το αυτοκίνητο θα φτιαχτεί με προδιαγραφές εξωτερικού και πραγματικά το μόνο χέρι που θα αγγίξει το σημείο αυτό είναι το δικό μου. Και το δικό μου επιτελείο. Αυτά είναι. Καταλαβαίνεις. Ωραία. Λέω τώρα να το πάμε και στη γυμναστική λίγο. Ναι. Μια και συζητήσαμε τα πάντα περί αυτοκίνητου. Θέλω να μου πεις λοιπόν last minute. Αν υπάρχει, στο θέμα μας, ναι, αν υπάρχει περιθώριο κάποιος να είναι το σώμα του καλύτερο, last minute. Εξαρτάται, last minute. Έχουμε τώρα 2 μήνες π.χ. καλοκαιριού ακόμα περίπου. Πες ότι θα πάει τον Αύγουστο διακοπές, 15 Αύγουστο. 15 Αύγουστο, άρα έχουμε περίπου έτσι ένα διμηνάκι. Ένα μήνα. Ένα μήνα μόνο. Δεν μας συγκρίνω τώρα. Τελειώνει ο Ιούνιος, μπαίνει Ιούλιος τώρα, σε 2 μέρες. Δίνεις έτσι τώρα τα περιθώρια. Σε 2 μέρες μπαίνει Ιούλιος, άρα ένα μήνα. Να σκεφτώ το δαιμόνιο, το μυαλό του Νικού Πούλια θα σκεφτεί τι μπορεί να κάνει. Ναι. Σε ένα μήνα τι έχουμε. Σκέφτηκα. Ναι, τι. Λοιπόν. Τίποτα. Πάει να φάει μπέργκερ και να το ζήσει, να περάσει καλά. Μια αρκετά έντονη άσκηση καθημερινή. Χωρίς να τρώμε τίποτα. Τίποτα. Θα μπορέσετε να κάνετε ένα φοβερό αποτέλεσμα λιποθυμίας με όλα τα τίποτα. Ωραία. Εντάξει. Δυστυχώς δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Γιατί να σου πω την αλήθεια, μετά από τόσα χρόνια και σαν ιδιοκτήτης αλλά και μέσα στα γυμναστήρια, έχω καταλάβει ότι τελικά ένα σώμα για να το κάνεις, αν θα το κάνεις γρήγορα, θα το χάσεις και γρήγορα. Αν θες δηλαδή κάτι πολύ γρήγορο και πολύ άμεσο, δεν θα το διατηρήσεις. Αυτό που πρέπει να κάνουν όλοι είναι κάθε φορά, όλο το χρόνο, να ασχολούνται λίγο, να κάνουν από κάτι. Δεν χρειάζεται να είναι τόσο έντονο, δεν χρειάζεται να είναι συνεχόμενο και καθημερινό. Από 3 με 4 φορές την εβδομάδα, κάτι έτσι ώστε να μπορούν να κρατήσουν όλη τη μυϊκότητα και την ευεξία που έχει το σώμα τους, αλλά και τα συγκεκριμένα, ας πούμε, χαρακτηριστικά του κάθε ενός, γιατί το κάθε ένα DNA είναι διαφορετικό, έτσι ώστε όταν ξεκινήσει η περίοδος η οποία θέλει να τονώσει λίγο κάτι περισσότερο, να δώσει λίγο περισσότερο στο συγκεκριμένο κομμάτι, δηλαδή να ανεβάσει λίγο το αερόβιο του, ίσως την ικανοποιητική αντοχή, να ανεβάσει και λίγο τα βάρη, τα κιλά σε διαφορετικά σετ, έτσι ώστε να δώσει αυτή τη διαφοροποίηση που θα ήθελε για εκείνο το μήνα. Τώρα, ξεκινήσει από τώρα, δεν πρέπει να κάνει τίποτα. Και αν θέλει και νομίζει κάποιο που μπορεί να ξεκινήσει τώρα, εδώ είμαι εγώ να μου το αποδείξει. Αν μπορούμε σε ένα μήνα, πραγματικά, σε ένα μήνα ούτε ένα δικέφαλο δεν μπορεί να κάνει. Μισό! Ωραία. Να σου πω την αλήθεια. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο που είσαι ειδικό και ξέρει να μα πει. Το ποσοστό γυμναστική διατροφή. Γιατί έχω ακούσει άπειρα πράγματα. Ναι. Δηλαδή πρέπει να έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό καλύτερη διατροφή και. Δεν νομίζω να υπάρχει ένα τέτοιο ποσοστό. Δεν μπορεί να κρίνει ο καθένα. Εννοώ ότι μπορεί να σαμπουριάσει και όλο το παιδί μου όταν κάνει γυμναστική. Εγώ προσωπικά σαμπουριάζω. Το ξέρω γιατί χθε πήρα και παράγει με σπέργκερ, έτσι. Α, πάρτα δεν μπορούσα, θα το έλεγα. Θα σκέγα με το πω αυτό σήμερα. Πε δε τι έφαγε εχθέ. Πε εδώ στον κόσμο που σε παρακολουθεί, στου φίλου που θα σε βλέπουν κιόλα. Μην ψεύδεσαι. Καλά. Σε πήρα και ίσω στο περκεράδικο. Κοτοπουλάκι σκέτο. Όχι. Απλά και 2 ψωμάκια από πάνω και λίγη σόλ. 2-3 μπέργκερ πήρε κανονικότατα. Με κέτσαπ και μουστάρδες. Και πατάτες πήρε. Πήρε και πατάτες τηγανιτές. Γύρω μου τις πετάξανε. Τι να φταίω εγώ. Εγώ φταίω. Τις πετάξανε. Σου λέει εγώ παρήγγειλα ένα στεγνό κοντόπουλο. Και ήρθε τώρα με κάτι γύρω-γύρω πράγματα. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό γιατί το κάνω. Τυχαίνει έτσι. Τυχαίνει. Μετά σου φέρνει και παγωτό. Πες μου τώρα κάτι τέτοια πράγματα.
Κοίταξε να δεις, επειδή ήταν και γνωστός εκεί ο φίλος ο οποίος γυμνάζει και όλος καταλαβαίνεις ναι. και ο οποίος είναι πολύ καλός σωματικός και τρέφεται ναι. μόνο με μπέργκερ. Ναι. Μετά έπεσε και μία ένα κιλό παγωτό. Καϊμάκι ωραίο μία πόλη. Θα έπρεπε. Συγγνώμη, πώς τους φτιάξαμε τους Κυριακούς. Ήρθε, μου πεις σκοτώνες, εσύ όλη μέρα έχεις γυμναστεί. Ήρθε το παγωτό, λογικό. Αλλά δεν το φάγαμε. Αλλά ήρθε. Άσε ρε που δεν έφαγες εσύ το φαγωτό μου, λες σε μένα, σε ξέρω κοντά 10 χρόνια. Σε παρακαλώ, έλα τώρα. Dedicated σε συγκεντρώσου. Το παγωτό έμεινε ως είχε. Θέλω να κλείσουμε αυτή εδώ την εκπομπή που έμαθε ο κόσμος εδώ άπειρα πράγματα. Λέω να σε σταματήσω τώρα κάπου εδώ. Όχι. Μα το Θεό. Μην το κάνεις αυτό. Ποιο, δεν ξέρεις τι θέλεις να κάνω. Δεν θα με παρατήσεις εδώ στην Όχι, πέρα. Ναι, και να σε πάω να τρέξεις στο αυτοκίνητο. Όχι, αγόρι μου. Λέω να σταματήσω εδώ, δεν ξέρω που είμαστε, αλλά θα σταματήσω. Ναι. Παρκάρω. Σίγουρα. Και θα μου δείξεις. Θα μου δείξεις. Έλα, σε παρακαλώ. Για ξένα παρκάρι. Και θα μου δείξεις. Θα μου δείξεις τρεις ασκήσεις που μπορούμε να κάνουμε με το αυτοκίνητο. Ασκήσεις με το αυτοκίνητο. Ναι, στο αυτοκίνητο. Τη μία άσκηση την ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Μία άλλη άσκηση θέλω. Θέλω άλλες ασκήσεις. Μέσα από το κίνητο περιοριζόμαστε. Όχι εδώ, μέσα, άντε και έξω. Έλα, πάμε. Πάμε έξω, πάμε έξω. Πάμε έξω, έξω, παιδιά, έξω. Πάμε. Πάμε να μου πεις λίγο τι έκανες. Μπροστά. Λοιπόν, κάναμε. Σήκωσε το αυτοκίνητο το μισό, λοιπόν, έπαθα πλάκα. Deadlift, άρση θανάτου κοινός, από 10 παραλυψούλες. Ναι. Μετά κάναμε κάποιες πιέσεις γάμπες από 10 παραλυψούλες και μετά ναι. κάναμε λίγα push-ups. Μάλιστα. Από 10 παραλυψούλες επίσης. Ναι. Βέβαια, μπορούμε να κάνουμε και άλλες ασκησούλες, μπορούμε να κάνουμε και χειροπάδηση. Να περπατήσουμε. Ναι, και έτσι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το αυτοκίνητο. Αλλά φροντίστε να είναι βαρύ το αμάξι, μην το σηκώσετε. Δεν έχουν τα μπράτσα σου, βρε, πώς θα τα σηκώσουν. Δεν είναι θέμα μπράτσου το σήκωμα, είναι θέμα κορμού. Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Δεν είναι τα σηκώνεις με τα χέρια, τα σηκώνεις με τα πόδια. Με τα πόδια εσύ σήκωσες το αυτοκίνητο πριν. Βεβαίως. Μάλιστα. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ τον Νίκο Πούλια που ήταν εδώ μαζί μας και αναμένουμε να δούμε με τι αυτοκίνητο θα εμφανιστείς, έτσι. Για να δούμε. Δηλαδή μου έχεις εξαπλήσει την περίπτωση. Σχολιάστε, μου κάτω και σε περιμένω. Σχολιάστε. Περιμένω να δω αν θα το πετύχει κανείς. Θα το πεις άμα το πετύχει κανείς. Βέβαια. Άμα το πετύχουν θα το πεις. Παιδιά σχολιάστε, τι αυτοκίνητο θα είναι το επόμενο. Ευχαριστώ που με κάλεσες στην εκπομπή και εύχομαι να κάνουμε ακόμα περισσότερες εκπομπές. Μαζί, αλλού, έτσι. Γεια σας. Είμαστε μόνοι μας έτσι. Βλέπεις αυτή την κατάσταση αγαπημένη μου. Ελπίζω να μην γράφει. Γράφει το βάλω στα backstage αυτό. Πανός δηλαδή. Νίκο. Να σου πω. Κόψε τη μαλά. Κόψε να βρίζω να λέω. Όσο και να βρίζεις θα τα βάλω όλα. Θα με μπιπ. Το ένα μπιπ πίσω από το άλλο θα μπει. Πού πάω. Ευθεία πας. Ευθεία. Κάμε τα μπιπ.